Κυρία Καβαδία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε, ακούγοντας τον συνάδελφο της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να το θέλω μου ήρθε στο μυαλό η παροιμία εκεί που μας χρωστάγαν, μας πήραν και το βόδι, γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ μας μέμφθηκαν για το γεγονός ότι είναι αυτή η κυβέρνηση η δική μας, η οποία μείωσε την τιμή της συγκεκριμένης εξέτασης από τα 1500 στα 300 ευρώ. Μήπως πρέπει να ζητήσουμε και συγγνώμη από τους συμπολίτες μας για τη μείωση αυτή. Βεβαίως με τη δική τους λογική, τη λογική της εξυπηρέτησης ημετέρων, η υπερτιμολόγηση δεν είναι κάτι το μεμπτό. Αρκεί βεβαίως οι ευνοούμενοι να είναι οι δικοί τους άνθρωποι. Ας συνοψίσουμε λοιπόν τα γεγονότα, γεγονότα που καταδεικνύουν τις σαφείς πολιτικές ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας, έτσι ώστε να είναι ευκρινής και για τον κόσμο που μας ακούει η αναγκαιότητα της απόφασης να σταλεί το πόρισμα της Εξεταστικής μας Επιτροπής στη Δικαιοσύνη, προκειμένου να διερευνηθούν και να διερευνηθεί το σύνολο της υπόθεσης και τυχόν ποινικές ευθύνες των συγκεκριμένων εμπλεκομένων. Μιλάμε με γεγονότα λοιπόν. Γεγονός πρώτο, μετά από δημοσιεύματα της Εφημερίδας των Συντακτών τον Οκτώβριο του 2016 και μετά από την προκαταρκτική ένορκη εξέταση μαρτύρων, ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Παντελής, διαβιβάζει στις 3 Μαΐου του 2017 προς τον Πρόεδρο της Βουλής τη δικογραφία η οποία σχηματίζεται αυτεπαγγέλτος σε βάρος του πρώην Υπουργού Υγείας της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Βορύδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος και της νομοθεσίας περί ποινικής ευθύνης υπουργών. Γεγονός δεύτερο, η υπόθεση αυτής της ποινικής δικογραφίας αφορά μεθοδεύσεις υπερκοστολόγησης της ιατρικής πράξης της διαγνωστικής αρθροσκόπησης σε ιδιωτικό ιατρείο και επιβάρυνσης του δημόσιου συμφέροντος. Να το πούμε πιο απλά. Μια ιατρική πράξη που διαρκούσε 20 λεπτά που γινόταν σε ιδιωτικό ιατρείο, που έκανε διάγνωση στο πρόβλημα του ασθενούς χωρίς να το θεραπεύει, είχε εξισωθεί ως προς το κόστος με μια επεμβατική μέθοδο με διαγνωστική αξία η οποία διενεργείται σε κλινικές νοσοκομείων από ορθοπαιδικούς γιατρούς. Και η διάγνωση στο ιδιωτικό ιατρείο διάρκειας 20 λεπτών και η εγχείρηση με παραμονή 2 ημερών και διανυκτέρευση σε νοσοκομείο και τα δύο τιμολογούνταν ως κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο με τιμή αποζημίωση στα 1500 ευρώ. Γεγονός τρίτο. Τα χρήματα ζητιούνται από τον ΕΟΠΗ ως αποζημίωση για 550 παραστατικά διαγνωστικών αρθροσκοπήσεων, οι οποίες φέρονται να διενεργήθηκαν μέσα σε ένα χρόνο από μία μόνο εταιρεία, την εταιρεία Αρθροσκόπηση ή Περιχοτομογραφία. Η εταιρεία αυτή, που συστάθηκε λίγο μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για τα 1500 ευρώ αποζημίωση, συστεγαζόταν με το ορθοπαιδικό ιατρείο του κυρίου Σαλμά και ο ίδιος ο κύριος Σαλμάς φέρεται ότι διενεργούσε αποκλειστικά ή πρωτίστως ο ίδιος αυτές τις διαγνωστικές αρθροσκοπήσεις. Ο κύριος Σαλμάς, υπενθυμίζουμε ότι έχει υπάρξει υφυπουργός υγείας από τον Ιανουάριο ως τον Οκτώβριο του 2009 και αναπληρωτής υπουργός υγείας από τον Ιούνιο του 2012 ως τον Ιούνιο του 2013 σε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Γεγονός τέταρτο, η σχετική υπουργική απόφαση του κυρίου Βορύδη για τα 1500 ευρώ εκδίδεται στις 22 Δεκέμβρη του 2014 παρά την αντίθετη άποψη αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων, και να το τονίσουμε αυτό, και τις γραπτές επιφυλάξεις δύο διευθύνσεων του Υπουργείου Υγείας. Επίσης κάτι το οποίο πρέπει να το επαναλάβουμε, η απόφαση αυτή δεν δημοσιεύθηκε ως όφιλε σε ΦΕΚ, σε φιλοεφημερίδας της κυβέρνησης, άρα δεν έγινε ευρέως γνωστή, άρα ο καθένας μπορεί να υποθέσει ότι την ήξεραν μόνο λίγοι και μοιημένοι. Νομίζω δεν είναι αυθαίρετο το συμπέρασμα αυτό. Γεγονός πέμπτο. Η σχετική απόφαση του κυρίου Βορύδη στηρίζεται στην εισήγηση του ΚΕΣΥ με απόφαση που λαμβάνεται στις 2 Δεκέμβρη του 2014, 20 μέρες δηλαδή πριν την υπουργική απόφαση. Υπό την προεδρία του κυρίου Παναγιώτη Σκανδαλάκη, να υπενθυμίσουμε εδώ ότι είναι πρώην υφυπουργός εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας από το Μάρτιο του 2004 ως το Φεβρουάριο του 2006 και κατόπιν ερώτησης που απίθυνε στο ΚΕΣΥ, το είπε και ο κύριος Παπαχριστόπουλος, η διεύθυνση του νοσοκομείου Αττικών. Εδώ να πούμε ότι το αξιοπρόσωπο εκτό είναι πως το νοσοκομείο, πέραν του ερωτήματος, δεν ξαναασχολήθηκε με τη μέθοδο της διαγνωστικής αρθροσκόπησης. Ούτε και κανένας άλλος ασχολήθηκε με αυτήν την τόσο κερδοφόρα μέθοδο πλην της εταιρείας της συγκεκριμένης, της εταιρείας του κυρίου Σαλμά για ένα χρόνο και της ιατρικής εταιρείας Ιατρόκοσμος για ένα διάστημα περίπου 4 μηνών. Γεγονός έκτο, η εταιρεία αρθροσκόπηση περιχοτομογραφία
η εταιρεία του κυρίου Σαλμά, να υπενθυμίζουμε, λειτουργούσε για περίπου ένα έτος ως ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο αρθροσκόπησης, το οποίο με βάση την ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπεται και δεν υφίσταται ως ιδιωτικός φορέας παροχής πρωτοβάθμιας υγείας. Αυτό δεν εμπόδισε όμως τη σύναψη σύμβασης της εταιρείας με τον ΕΟΠΗ, με απόφαση που υπέγραψε ο τότε πρόεδρος του οργανισμού, ο κύριος Κοντός, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, παρά την έγγραφη αντίρρηση των υπηρεσιών και τον εκκρεμή χαρακτήρα άλλων ζητημάτων. Γεγονός έβδομο, υπόθηκε ήδη ότι το πόσο υπερβολική και αυθαίρετη ήταν αυτή η τιμολόγηση φαίνεται και από την ανακοστολόγηση, η οποία έγινε από τη νέα διοίκηση του ΚΕΣΥ στις 25 του 2016, από το ΣΥΡΙΖΑ, από την κυβέρνησή μας, από τα 1.500 ευρώ, διαμορφώθηκε στα 300 ευρώ και φυσικά αποσυνδέθηκε από οποιαδήποτε λογική κλειστού ενοποιημένου νοσηλείου. Επαναλαμβάνω, το νούμερο από τα 1.500 ευρώ έπεσε στα 300. Γεγονός 8, ως προς την ιατρική αξία, ακούστηκε και προηγουμένως από τον κύριο Μιχαηλίδη, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά τα ευρήματα, ζητήθηκε η άποψη της Ελληνικής Εταιρείας Αρθροσκόπησης εδώ στην Επιτροπή μας. Το συμπέρασμά της ήταν ότι η αρθροσκόπηση διαβελώνης έχει περιορισμένη διαγνωστική αξία και δεν προσφέρει κάποιο σημαντικό όφελος. Υπόθηκαν, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα παραπεμπτικά σχετικών ιατρικών πράξεων. Εντάχει θέλω να αναφέρω, γιατί έχει σημασία να ξανακουστούν αυτά. 137 παραπεμπτικά δεν έχουν υπογραφεί εκτελούντος ιατρού. Σε 65 παραπεμπτικά ο ίδιος ο κύριος Σαλμάς υπογράφει και ως εκτελών ιατρός εκτός από παραγγέλων. 413 παραπεμπτικά δεν έχουν υπογραφεί ελεγκτή ιατρού. 233 παραπεμπτικά δεν έχουν υπογραφεί ασφαλισμένου. 81 ασθενείς εμφανίζονται τουλάχιστον δύο φορές, 165 εγγραφές σε ποσοστό 39%. 155 παραπεμπτικά, ποσοστό 36%, αφορούν ασθενείς με τόπο διαμονής στο νομό Έτωλο Ακαρνανίας, παρεπιπτόντος είναι ο τόπος καταγωγής και η εκλογική περιφέρεια του κυρίου Σαλμά. Άλλο ένα γεγονός, το οποίο νομίζω πρέπει να μείνουμε, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με πρόεδρο τον κύριο Πατούλη και νυν υποψήφιο περιφερειάρχη της Νέας Δημοκρατίας, επέδειξε, η αλήθεια είναι, ταχύτατες διαδικασίες διεκπεραίωσης των ετοιμάτων της συγκεκριμένης εταιρείας. Όλες οι βεβαιώσεις λειτουργίας, συστέγασης που απαιτούνται από τον Ιατρικό Σύλλογο εξασφαλίζονταν αξιοπρόσεκτα γρήγορα. Άλλο ένα βασικό ζήτημα για το οποίο εγείρονται εύλογες ενστάσεις για τα αρμόδια όργανα του Ιατρικού Συλλόγου αφορά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της συγκεκριμένης εταιρείας ως ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο. Όπως επισημάνθηκε, κύριε Πρόεδρε, από διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και τον ΕΟΠΗ, δεν υφίσταται ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο αρθροσκοπήσεων βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 84 του 2001. Επίσης, μολονότητα διαγνωστικά εργαστήρια αποκλείονται ρητά τη συστέγαση με άλλο ιδιωτικό φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, εμπροκειμένου το ιατρείο του κυρίου Σαλμά, αυτό δεν εμπόδισε τον Ιατρικό Σύλλογο να εγκρίνει τη συστέγαση. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, γιατί έχω υπερβεί και το χρόνο. Είναι φανερό σε όποιον έχει στοιχειωδώς αντικειμενικά μελετήσει την υπόθεση πως τα παραπάνω στοιχεία προφανώς και δημιουργούν σοβαρές υπόνοιες μεθόδευσης και συμπαιχνίας, όπως ήδη αναφέρθηκε και από τον κύριο Μιχαηλίδη. Σε κάθε περίπτωση, το δημόσιο βρέθηκε ζημιωμένο από μία σειρά από παραλήψεις, παρατυπίες και αυθαιρεσίες. Η κομματική ιδιότητα όλων των κορυφαίων εμπλεκομένων στην υπόθεση των αρθροσκοπήσεων είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι αναντήρητο. Ο τρόπος που αντιλαμβάνονται όλοι τη σχέση με το Δημόσιο Ταμείο ως μια σχέση λαιλασίας, κρυμμένη πίσω από παχιά λόγια περί αριστείας, ας προβληματίσει όσους επιμένουν να παριστάνουν τους αφελείς. Η περίπτωση των αρθροσκοπήσεων αποτελεί ένα παράδειγμα του τρόπου που διοικήθηκε το κράτος τα προηγούμενα χρόνια από συγκεκριμένες παρέες, και επιλέγω συνειδητά τη λέξη παρέες. Είναι ένα παράδειγμα που εξηγεί το πόσο οδηγηθήκαμε στην κρίση που τόσο ακριβά πληρώσαμε ως λαός, και είναι πρωτίστως ένα παράδειγμα που διαψεύδει τη διαβόητη ρίση «όλοι μαζί τα φάγαμε». Δεν τα φάγαμε όλοι μαζί. Κάποιοι όμως γλέντισαν σε λουκούλια γεύματα και πρέπει να πληρώσουν τον λογαριασμό. Η Εξεταστική Επιτροπή, κύριε Πρόεδρε, έκανε τη δουλειά της. Η δικαιοσύνη έχει το λόγο για τη συνέχεια. Ας κάνει και αυτή τη δική της δουλειά. Και θέλω να μείνω με ένα σχόλιο, το οποίο το αφήνω στην κρίση όλων όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή. Συλλέγω από το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας, σελίδα 42, διαβάζω εντός εισαγωγικών.
λέει η Νέα Δημοκρατία, συνεπώς ο ισχυρισμός του δημοσιεύματος της εφημερίδας των συντακτών ότι όσοι ενεπλάκησαν στην έγκριση και κοστολόγηση της ιατρικής πράξης διαγνωστική αρθροσκόπηση στο ιατρείο ήταν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι αυθαίρετος και παντελώς ανυπόστατος. Το αφήνω ασχολίαστο με μόνη επισήμανση ότι φαίνεται πως οι κύριοι Βορύδης, Σαλμάς, Σκανδαλάκης, Πατούλης ανήκουν σε κάποιο άλλο κόμμα πλην της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς.